αυτή ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Για το όνομα του, γιατί το κάνεις αυτό μου! Ο γάμος δεν θα γίνει, Αναστασία. Δεν θα γίνει. Λοιπόν, άντε μάγκες, να το διαλύουμε σιγά σιγά. Από τώρα μαραβετικό, πάνω στο τσέφι. Όπα, Μανολάκη, όπα, που σε βάλαμε και επίτιμο τελετάρχη στην παρέα μας. Ναι ρε παιδιά, νωρίς είναι ακόμη, κάτσε εδώ ακόμη. Παιδιά, άμα θέλετε να κάτσετε, όλα κερασμένα από μένα, εγώ μισταξά. Όχι, όχι, αυτό και φύγαμε. Λοιπόν, θα είμαστε ρετάλια αύριο, Προβλέπω ο γαμπρός να σέρνεται στο γάμο. Λοιπόν, υγεία και ευτυχία στη ζωή σας. Γεια μας. Και πούσα τον Άγιε, φέρ' το ποτήρι σου. Έλα, να καλοπατρευτείς μου φαίνεται. Όσες χιλιάδες έρχονται στην Κρήτη Χελιδόνια, τόσα να είναι και για σας τα ευτυχισμένα χρόνια. Γιατί το έκανες αυτό? Τι θα κάνω εγώ τώρα? Γιατί? Πάμε να φύγουμε. Τώρα. Έχω βγάλει εισιτήρια και για τους δυο μας. Αναστασία, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Πάμε να φύγουμε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ και να ήθελα, δεν μπορώ. Όχι. Και θέλεις. Και μπορείς. Κοίταξε με. Αναστασία, κοίταξε με. Όταν κάτι με πληγώνει, έχω ένα μικρό μπαλόνι για να το κρατώ. Με ένα αχ του δίνω αέρα, το φουσκώνω και πιο πέρα από εδώ πέτω. Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω. Γιατί με παίρνεις 8 παρά τέταρτο το πρωί? Χιλιά, σίγουρα και πιες καφέ. Έχουμε σοβαρό θέμα με τον Ματθαίο.
Δηλαδή. Ο Μαθιός είναι χάλια. Με διώχνει συνέχεια από τα Χανιά. Χθες το βράδυ σκοτωθήκαμε. Θέλει να έρθω πίσω στην Κύπρο. Δεν ξέρω τι έχει βάλει στο μυαλό του να κάνει. Φοβάμαι. Εννοείται ότι δεν το κουνάς από εκεί, ό,τι και αν λέει. Λοιπόν, κλείνω εισιτήριο και έρχομαι. Δεν προλαβαίνεις, Αχιλλέα. Έμαθα. Ο γάμος θα γίνει σήμερα. Θα γίνει πιο νωρίς. Σήμερα το μεσημέρι στις 1. Ό,τι είναι να κάνει ο Μαθιός θα το κάνει τώρα. Άσε, θα προσπαθήσω να τον βρω εγώ, να του μιλήσω και να τον λογικέψω. Πού είναι? Στο ξενοδοχείο? Τι εννοείς, δεν ξέρεις? Δεν είναι μαζί σου? Όχι, από χθες το βράδυ δεν έχει έρθει στο ξενοδοχείο. Το κινητό δεν το έχει κλειστό συνέχεια. Εν τω μεταξύ, άλλοι έχουν βάλει ντερέκια με όπλα έξω από το σπίτι. Εντάξει, θα σε ξαναπάρω μόλις τον βρω. Αν τα καταφέρω δηλαδή. Ψάξε να τον βρεις παντού. Και αν δεν μπορείς να μιλήσεις, στείλε μου γραπτό. Θα ψάξω κι εγώ να τον βρω. Μιλάμε, γεια. Τι έγινε? Δεν καταλαβαίνεις. Ανησυχώ, δεν ξέρω τι έχει κατά νου ο αδερφός μου. Πρέπει να του μιλήσεις. Έχω την εντύπωση ότι εσένα σε υπολογίζει περισσότερο από το Νεκτάριο. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή ο αδερφός μου να μ' ακούσει. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο. Είναι κλειστό. Πού είσαι ρε Ματθαίο? Πού είσαι και το έχεις κλειστό? Να σου πω, σε παρακαλώ πάρε με τηλέφωνο μόλις ακούσεις το μήνυμά μου. Πρόκειται για μια παραγγελία. Καλημέρα. Έλα, θεία. Τι έγινε να σε σύγε και ξύπνησες με τεσκότες, ε? Έχεις το τρακ της νύφης? Σε παρακαλώ, έλα μέσα από το σπίτι. Γιατί? Τι έγινε? Θέλω να σου μιλήσω. Είναι επίγον, έλα τώρα. Αναστασία, τι συμβαίνει? Αρρυψία έγινε, κάτι? Δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο. Θεία, έλα εδώ. Σε παρακαλώ. Καλημέρα. Δεν κοιμήθηκες? Υπερένταση. Εντάξει, όσο να είναι. Εσύ πώς σχέτσι πρωινός? Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό ξυπνάω νωρίς. Λοιπόν, διώξε το άγχος. Την ύφη σου την έχουμε εξασφαλισμένη. Δεν πρόκειται να την πάρει κανείς. Πω, δεν μπορώ να συνηθίσω με τίποτα αυτό το σπίτι. Τέλος πάντων, ας κόψω την κρίνια από εβδομάδα πάλι. Οι γυναίκες θα είναι που θα ετοιμάσουν τα φαγητά για τη δεξίωση. Καλημέρα, θεία. Καλημέρα. Τι έγινε? Τι θες να γίνει? Με ξέρεις εμένα, ξυπνά από τα χαράματα. Ηλικία βλέπεις. Είπα να περάσω να δω αν είναι όλα εντάξει. Όλα είναι στη θέση τους. Εντάξει. Βγήκαμε χθες, το ξενυχτήσαμε λίγο ή πιάμε και λίγο παραπάνω, αλλά είμαστε όρθιοι. Μια χαρά. Πράγμα. Δηλαδή το διασκεδάσατε. Ναι. Ο γαμπρός θα μας χορέψει κριτικά. Έκανε πρόβα χθες. Το τσέκαρα. Ωραία. Σιφή, δεν έρχεσαι να δούμε πώς πάνε οι προετοιμασίες με την Αναστασία? Ο γαμπρός δεν κάνει να τη δει. Αλλά εμείς δεν πειράζει. Λες.
Εσύ φίξε κάτι και τα έθιμα. Να δώσεις και ένα φιλοδόρημα στις κομμότριες, σαν αδερφός που είσαι. Πάμε. Εντάξει, φύγαμε. Λοιπόν, Αντώνη, θα σε ντύσουμε αργότερα. Και όσο για το ξύρισμα, δεν βλέπω να το γλιτώνεις. Πάμε να φύγουμε. Τι θες ρε Αχιλέα πρωί-πρωί? Εγώ τι θέλω ή εσύ ρε Ματθαίο που εξαφανίστηκες από χθες? Α, μάλιστα ρε, βάζεις τα Χανιά. Ματθαίο, γιατί θες να διώξεις τον Νεκτάριο? Τι έχεις σκοπό να κάνεις? Αχιλέα, σε παρακαλώ μη μου παριστάνεις τον κηδεμόνα. Ό,τι θέλω θα κάνω και μάλιστα χωρίς την άδεια κανενός. Φοβάμαι. Μου το κλείσεις τα μούτρα. Αχιλέα, ξαναπάρ' τον. Σήμερα είναι ο γάμος. Όνομα Θεός πάει να κάνει κάτι, θα βγουν πιστόλια. Οι εργάτες από τα κτήματα έχουν τους γιανακάκηδες και το διαμαντή θεό τους. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα έχουν στήσει τρίμερο γλέντι. Έτσι γίνεται στην Κρήτη. Και οι περισσότεροι οπλοφορούν γιατί ρίχνουν μπαλωθιές. Πρόκλησε. Τι να κάνω, δεν προλαβαίνω να πάω. Όταν χάνω το τιμόνι, έχω ένα μικρό μπαλόνι για να κρατηθώ. Κι όποιο δρόμο είχα πάρει, το κοιτάζω απ' το φεγγάρι για να μην χαθώ. Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω. Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω. Γιατί δεν ήρθες μόνος σου, Θεία? Γιατί δεν του άρεσε το τηλεφώνημά σου. Και γιατί θέλω κι εγώ να ξέρω τι συμβαίνει. Αναστασία, είναι κάτι που θέλεις να μου πεις και δεν θες να τα ακούσει ο αδερφός σου. Ωραία. Νομίζω είναι καλύτερα που είστε οι δυο σας. Κάτσε, Θεία. Βρείτε μια δικαιολογία. Βάλτε με σε ένα νοσοκομείο με μια κρίση στομάχου ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Δεν θέλω να γίνουμε ρεζίλοι. Έχουμε πολλούς νοσούς εδώ. Τι λες? Αναστασία, τι λες? Αυτό που άκουσες. Σύφη, δεν θέλω να γίνει αυτός ο γάμος. Πρέπει να φύγω πολύ νωρίς.
Γιατί? Γιατί στη μία είναι ο γάμος, στις 10 θα έρθει η κομμότρια να φτιάξει τα μαλλιά της Αναστασίας και μετά εγώ με την Αγγελική πρέπει να την ντύσουμε νύφη. Πώς τα κάναμε έτσι, εγώ να έχω τον συνεταιρισμό μαζί τους και να μην πάω στο γάμο και να πας εσύ τελικά. Έλα τώρα, μην γκρινιάζεις, αφού έτσι έπρεπε να γίνει. Θύμωσε μήπως ο Σύφης που του το έπασε από το τηλέφωνο. Όχι, όχι, κατάλαβε και μου είπε καλύτερα για να μην τώρα δημιουργούμε προβλήματα τέτοια μέρα με το θείο τους και να μην χαλάσουμε το κέφι μας, οπότε όλα καλά. Αγόρασα ένα φόρεμα για να κρύβει την κοιλιά μου τώρα. Το μπιζελάκι έχει γίνει μιλαράκι. 4 μηνών έγινα, Έλα, πλάκα είναι. Αλλά και να φαίνεται τι έγινε, αφού ο μεγάλος διαμαντής το ξέρει πια. Δεν το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν θέλουν να με κοιτάνε και να με κουτσομπολεύουνε. Α, σωστά, είναι και ο κόσμος. Δεν κοιτάς εκεί τον εαυτό σου, εσένα σε ενδιαφέρει τι λέει ο διαμαντής. Λοιπόν, αυτό που μου είπες χθες με τάραξε πάρα πολύ. Αφού έχουν μπει υπογραφές, γιατί δεν βγαίνει το διαζύγιο? Δεν ξέρω. Ναι, αλλά δεν μπορώ να αφήσω εγώ το παιδί μου να πάρει το όνομα του διαμαντή, του άρχοντα. Α, εντάξει, θα βάλουμε ένα δικηγόρο. Εγώ πιστεύω ότι μου το είπε έτσι, επίτηδες. Θα ρωτήσω σήμερα κιόλας δικηγόρο. Νομικά δεν ξέρω, αλλά μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Ναι, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω να ετοιμαστώ. Με περιμένει η Αναστασία. Μα. Αναστασία, άσε τις κλάψες και λέγε τι έγινε. Θέλω να μείνω μόνη μου και είπα στον Αγγελική να φύγει. Ήρθε από εδώ Ματθαίος. Την τύχη μου μέσα με τον ηλίθιο. Τσιφή, επιμένει ότι λέει την αλήθεια. Μου είπε ότι ο πατέρας σου το έστησε όλο αυτό. Θέλει να είμαστε μαζί. Κι εγώ το ίδιο. Είσαι θύμα, Αναστασία. Σε κοροϊδεύει για μία ακόμα φορά. Άνοιξε τα μάτια σου! Γιατί, τι λόγο έχει! Είναι συμφερότολόγος! Έτσι ήταν ανέκαθεν. Εκτός του ότι τη Μαρία την αγαπούσε και σένα σε δούλευε. Η μάνα σου ήταν σκληρή, ήταν κέρβερος. Κι ήμουν κι εγώ από πίσω. Και όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να βάλει χέρι στα λεφτά σου, προτίμησε τη Μαρία που την αγαπούσε και είχε περισσότερη περιουσία. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δεν είναι πρικοθύρας. Αναστασία, μπορώ να σ' αποδείξω. Όλη η πρίκα της έπεσε στο ηνοποιείο των Ματθαίων. Ακόμα και αν αυτό ισχύει, τώρα πλέον δεν ισχύει, γιατί η Ματθαία είναι μεγάλη, γι' αυτό άλλος ήθελες να συνεταιριστείς μαζί τους. Ναι, ήταν μεγάλη και τρανή. Και τους ήθελα. Όχι τώρα πια. Ένας λόγος που δεν διαλύω το συνεταιρισμό είναι για να πάρω πίσω τα λεφτά μου. Είναι καταχρεωμένη. Το σαμποντάζ. Τα μπέλια που αγόρασαν χρυσά από το κατσί. Τα 2 εκατομμύρια που στοίχισε ο Αχιλλέας με τη δίκη. Τους ρίμαξε. Αναστασία. Αναστασία, σε βλέπει σαν την κότα που θα του κάνει τα χρυσά αυγά. Τι συζητάμε? Μου λέτε τι συζητάμε τώρα? Για την ακεραιότητα και την ηθική των Ματθαίων! Αναστασία, κοίτα με! Αναστασία! Τι συζητάμε τέτοια ώρα? Σε 3 ώρες παντρεύεσαι! Δεν θα με παραξένευε καθόλου αν όλα αυτά που λέει ο θείος είναι αλήθεια. Αλλά άλλο με καίει αυτή τη στιγμή. Πώς μπορείς να αγαπάς έναν άντρα που σε δούλευε τόσα χρόνια? Μέχρι προχθές τον μισούσες. Θες να σου θυμίσω πως τα ρακοκάζανα είχες πάρει όπλο για να πας να το σκοτώσεις? Ναι, τον μισούσα γιατί τον αγαπούσα, Σύμφη, γι' αυτό. Γιατί δεν μπορούσα να τον έχω. Μάλιστα. Και τώρα σέψισε, ε. Ήρθε εδώ πέρα ένα βράδυ
Και σου είπε ποιος ξέρει τι και εσύ το πίστεψες. Και τι θα κάνεις τώρα? Θα πας να ζήσεις στην Κύπρο με τον Αχιλλέα και τη Μελίνα? Αναστασία. Αναστασία, παιδί μου. Σε φλόμασε με τα ψέματα του. Τα λεφτά μας θέλει. Είχε παράλληλη σχέση με τη Μαρία. Το ίδιο χρονικό διάστημα που ήσασταν αραβωνιασμένοι. Αναστασία, άσε στην άκρη την αιμονή σου και βάλε τη λογική. Μου λες αλήθεια? Στορκίζομαι, Αναστασία. Σε παρακαλώ πολύ, θείε. Μου λες αλήθεια? Στορκίζομαι δεύτερη φορά. Ας τη θεία. Ας κάνει ό,τι θέλει. Αναστασία, αν θες να ξεφτυλιστείς, η ζωή είναι δική σου. Εμένα να με ξεχάσεις. Δεν θέλω άλλες κουβέντες μαζί σου. Πήγαινε να ζήσεις στην Κύπρο. Με τους Ματθαίους. Τη Μελίνα, τον Αχιλλέα και να γίνετε οικογένεια. Εγώ θα βγω από αυτή την πόρτα και δεν θα με ξαναδείς. Τι κάνεις, παιδί μου, περίμενε! Είναι δυνατόν? Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα, Σύφη, και το ξέρεις. Αναστασία, σημασία έχει αν με πιστεύεις. Αν πίστεψες ότι ο Ματθαίος είναι ένας άθλιος και σε κοροϊδέψε και εξακολουθεί να σε κοροϊδεύει. Μόνο από συμφέρον σε διεκδικεί. Δεν έχει σημασία. Ακόμα και αν σε πιστεύει, αυτός ο γάμος δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Γιατί? Βρε αγάπη μου, τόσες φορές σου εξήγησα. Η Αναστασία θα το ξενυχτούσε με τις φίλες της. Έτσι είναι το έθιμο. Πώς θα κοιμώσουν εκεί με τόση φασαρία? Και εσύ δεν είσαι φίλη της? Α, εσένα μικρή όμως ποιος θα σε κρατούσε? Α, γι' αυτό. Και τι άλλο θα ντύθω παρανυφάκι? Τώρα μωρό μου, σε λίγο, έλα τρώγε. Και πώς θα κρατώ την ουρά? Θα γίνω ρεζίλη. Άλλα μαμά, δείξε μου. Θα σου δείξω όταν θα πάμε στο σπίτι της Αναστασίας. Έχουμε ουρά εδώ για να σου δείξω πώς να την κρατάς. Ο Σύφης σου. Έλα, Σύφη. Τι? Δεν είμαστε καλά. Κατάλαβα. Σύφη. Εντάξει. Το παιδί? Ναι, θα πάρω την κυρία Μαρία από τις ελιές να έρθει να την κρατήσει για λίγο. Κλείσε για να προλάβουμε. Γιατί θα φωνάξει στην κυρία Μαρία από τις Αιγές να με κρατήσει? Γιατί, αγάπη μου, η Αναστασία ξέχασε να πάρει τα νηφικά της τα παπούτσια και πρέπει να πάω εγώ. Θα της τα πάω και θα έρθω να ντυθούμε και να φύγουμε. Σιωπή τώρα, γιατί πρέπει να βρω το νούμερο της κυρίας Μαρίας. Σταμάτα, ρε παιδάκι μου, το μετρονόμο να φάμε σαν άνθρωποι. Τι να σταματήσω? Έριξε τα μούτρα σου και φάγαμε χιλόπιτα. Λες και εγώ είχα όρεξη να ντύσω την Αναστασία Νύφης, κασίλα μου. Νόμιζα ότι ήθελες. Η Αναστασία είναι αφεντικίνα μου. Να σου ζήσει.
Όπα. Τι όπα. Δεν πιστεύω να είναι και αυτή η Αλίκη στο γάμο. Κοίτα να δεις, Βασιλικάκι μου. Καλεσμένοι στο γάμο είναι όλοι οι εργάτες. Και από το ενοποιείο και από τα μπελιά. Τώρα, αν κάποιος θα φέρει τη γυναίκα του ή την κόρη του, τι να τον κάνουν, να τον διώξουν. Δεν μας τα λες καλά, Μινά. Εγώ πάντως το λέω και να το ξέρεις. Αν έρθει η Αλίκη στο γάμο, έφυγα. Αρκετά. Ρε, τι πάθαμε. Καλημέρα, κύριε Χρυσά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς ήταν αυτό πρωί-πρωί, Αγγελική μου? Δεν μπορώ να σας περιγράψω την ταραχή μου και το τι πάθαμε. Χθες το βράδυ, όπως είχε η Αναστασία τον νηφικό της στην πολυθρόνα και το κοιτάγαμε, ξέρετε, και πίναμε λίγο κρασάκι για να το γιορτάσουμε, κάνει μία η κόρη μου έτσι το χέρι της και πέφτει όλο το μπουκάλι το κρασί πάνω στο νηφικό. Καταστράφηκε, κυρία Χρύσα μου, καταστράφηκε. Παναγία μου, τώρα! Σε 3 ώρες είναι ο γάμος. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό, επειδή εσείς ξέρετε τα νούμερα της Αναστασίας, πρέπει να βρω ένα νηφικό και να φύγω αμέσως. Η Παναγιά μου, τι έπαθε το κορίτσι. Γούρι όμως είναι τώρα που το σκέφτομαι. Γούρι. Πάμε να βρούμε καινούριο νηφικό της Αναστασίας. Γούρι, γούρι. Ευτυχώς. Έχω το θέμα του Μαθαίου, δεν μπορώ να σε βλέπω και σένα έτσι. Πώς έτσι δηλαδή? Έτσι. Θλιμμένη, στενοχωρημένη και με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, λες και έχουμε κηδεία. Εντάξει, ξέρεις γιατί. Όχι, δεν ξέρω. Τι θες, Μελίνα? Θέλω να είσαι όπως παλιά. Όπως όταν σε γνώρισα. Αλήθεια? Και εσύ? Τι θα γίνει? Θα σε διεκδικώ από το σύφι και να σε κυνηγάω μια ζωή? Αυτό θέλεις? Να τρέχω πίσω σου σαν το σκυλάκι? Όχι, δεν είπα αυτό. Πώς όχι? Αυτό δεν γίνεται ως τώρα. Σ' αγαπάω. Αλλά με έχεις τρελάνει τις τελευταίες μέρες. Δεν μπορώ όλη αυτή την αμφιβολία. Έλα εδώ. Ήθελα να δεις ότι μπορώ να είμαι κι αλλιώς. Μου έλεγες να σε θεωρώ δεδομένο πάντα. Ναι, το έλεγα. Σου έλεγα όμως... και πως το μπρούσκο σημαίνει άγριο. Διαφορετικός όμως. Αλλιώτικος. Με θες πίσω όπως ήμουν? Ναι. Εντάξει. Τι εντάξει? Εγώ είμαι. Εδώ είμαι. Φρόντισε να με διατηρήσεις έτσι. Κατάλαβες τώρα τι σημαίνει αμφιβολία? Τι πάει να πει ζήλια? Τι θέλεις, Διαμαντή? Γιατί αυτές οι απειλές? Δεν ξέρεις. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω, Μαθαίο. Μη διανοηθείς να περάσεις από το σπίτι που θα ντύνεται νύφη η Αναστασία. Γιατί δεν θα φέρω ευθύνη για ό,τι και σου συμβεί. Ο γάμος της Αναστασίας, Διαμαντή, αν γίνει, θα γίνει παρά τη θέλησή της. Κι εγώ δεν θα το επιτρέψω. Μου είπε ότι θα με ακολουθήσει. Ναι, γιατί την εκβίασες συναισθηματικά. Δεν θα έρθει. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω και δεν με τρομάζουν οι απειλές σου. Και για τη συνεργασία μας, ας πάει στο διάολο. Δεν με νοιάζει για τίποτα. Θα φας το κεφάλι σου, Μαθαίο! Στο υπογράφω! Ακούς!
Ευτυχώς βρήκα. Δεν ξέρω. Κοίτα τα. Ευχαριστώ. Ποιο προτιμάς? Δεν με νοιάζει, Αγγελική. Διάλεξε εσύ όποιο θες. Ποιος ήταν? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αφήστε με. Αναστασία, απάντησέ μου. Πάρε με τηλέφωνο. Απάντησε μου. Πάρε με τηλέφωνο. Τι ακριβώς έγινε? Ο Σύφης μου τα είπε μπερδεμένα και έτρεμε φωνή του από τα νεύρα του. Είμαι μια κολλημένη, Αγγελική μου. Αυτό έγινε. Τον έβαλα εδώ μέσα για άλλη μια φορά, μου είπε τα ψέματά του και ζήτησα και το θείο και το... και το Σύφη και ανασατώθηκα εγώ. Πώς σε πάτησα έτσι? Ειλικρινά σου λέω, αυτή τη στιγμή το μισώ πιο πολύ από ποτέ. Ο δικηγόρος μου τα λέει λίγο διαφορετικά, αλλά θα πάω από εκεί να τα πούμε. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν είδες και κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ναι. Αλλά χωρισμένοι είμαστε, μην νομίζεις ότι μου τρέχουν τα σάλια. Δεν σε έχω για εξαλειμμένο. Όποια γυναίκα θέλεις μπορείς να την έχεις. Ωραίος είσαι, γοητευτικός είσαι. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Να βοηθήσω? Ναι. Είσαι πολύ όμορφη. Νομίζω ότι με ξεκουμπώνεις. Ναι. Σωστά νομίζεις. Θα αργήσω. Λίγο. Άμα είναι για λίγο. Ψέματα. Δεν θα είναι για λίγο. Ωραία. Θέλω να είναι για πολύ. Βιταμινούλες. Στην υγεία σας, αγόρι μου. Καλούς απογόνους και το ανήψει γρήγορα, ε. Καταλαβαίνετε όλοι όμως ότι δεν χρειάζομαι βιταμινούλες. Μια χαρά τα καταφέρνω και μόνος μου. Δεν με έχουν φταλώ ακόμη. Κάτσε εκεί που κάθεσαι, Αντωνάκη, ξάδερφε. Πήγαινε και φέρε κρέμα και ξηράφι να το ξυρίσουμε. Πολύ καλό αυτό που λες, κράτο το, αλλά δεν ξυρίζομαι. Έλα τώρα. Μην πας κόντρα στους κανόνες. Τουλάχιστον να σου περιποιηθούμε λίγο το μουσί. Παιδιά, άστε να παρετοιμαστεί. Με το ρυθμό που πάμε, θα στήσουμε εμείς την νύφη. Πες τα, κύριε Διαμαντή. Λοιπόν, πάω να κάνω μπανάκι, ετοιμάζομαι. Ξάδερφε, βοήθεια. Ρωμινά, φρόντισε να βάλεις κανονική φρουρά έξω από το σπίτι της Αναστασίας, έτσι. Και φανέρα, όχι κρυφά. Θέλω αποφασισμένα παλικάρια. Το πιασες? Μην μπουκάρει ο Ματέος. Θέλω να τον τζακίσουν. Οκ. Okay. Έφυγε. Θα σε διέσω. Για μας. Ανακοχή, λοιπόν. Για λίγες μέρες. Μέχρι να ησυχάσω. Όχι για λίγες μέρες. Αχιλέα, δεν αντέχω άλλο έτσι. Με έχεις εξουθενώσει ψυχολογικά. Σιωπή. Όχι, δεν μπορώ άλλο έτσι. Σιωπή, είπα. Να ρωτήσεις κάτι. Το βλέπεις το άλογο σου? Θα γεννήσεις σε λίγο καιρό. Αχιλέα, δεν μπορώ άλλο έτσι. Βασανίζομαι.
Σταμάτα να παίζεις μαζί μου. Αν δεν με θέλεις, τότε καλύτερα. Μην πεις κουβέντα. Είμαι εδώ. Μαζί σου, δίπλα σου. Δεν έφυγα ποτέ. Αναστασία, θα φτιάξει και εσένα. Για έλα από εδώ, ας πω ένα μυστικό. Θες να σου βάλω λίγο άρωμα, αλλά να μην το πούμε στη μαμά μου. Δες. Βουνό με βουνό, Δεσμίκη. Για έλα, βρε, εσύ. Τι θέλεις. Δεν προλαβαίνω. Βιάζομαι να πω να ντυθώ γιατί θα έρθω στο γάμο της Αναστασίας. Τι είπες τώρα. Αλίκη, γιατί το είπες αυτό που είπες. Ακού να δεις, στο γάμο δεν πρόκειται να πατήσεις το ποδάρι σου. Γιατί. Γιατί σε βλέπει η Βασιλική και της ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Βγάζει φλίχτενες. Να κοιτάζει αλλού, λοιπόν. Εγώ θα έρθω και θα είμαι και μια κούκλα. Να σκάσει η Βασιλική σου. Όχι, αποκλείεται. Σε διατάζω και σε απειλώ, Αλίκη. Θα έρθω και θα είμαι πιο όμορφη από όλες. Και να ξέρεις. Ότι λιώνω για σένα. Και ότι είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Και πιο πολύ από αυτό που σου λέω. Και θα σε περιμένω για πάντα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πάω με κανέναν άλλο άντρα. Μινά, στο λέω. Θα κλειστώ σε μοναστήρι. Κάτσε, κάτσε, ρε παιδάκι μου. Τώρα πλάκα μου κάνεις ή το εννοείς. Το εννοώ, Μινά. Ή με σένα ή θα κλειστώ σε μοναστήρι. Τι έχει γίνει, ρε παιδί. Ποιος είμαι ο Νικοπολίδης. Όχι, αυτός έχει γκριζάρει πολύ. Ω, ξέχασα τα παλικάρια. Ρε Αλίκη, μην τολμήσεις και έρθεις στο γάμο, ε! Σ' αγαπάω, Μινά! Το λέω, δεν θα σ' αφήσω από τα μάτια μου και ας πλακωθούμε στο ξύλο, ε! Μη μιλάς, Νεκταρία. Γιατί δεν ήρθε. Τι μπορεί να έχει συμβεί. Αναστασία, πού είσαι. Σε περιμένω. Γιατί δεν ήρθες. Πάρε με πίσω. Κάνω τσικίρ και φύγαμε για Κύπρο. Θεό. Τι. Είσαι τρελός. Έχεις κλείσει συντήρο μαζί μας και για την Αναστασία.
Νωρίς ήρθες. Δεν έχω ετοιμαστεί ακόμα. Ωραίο το κολλιέ. Δεν μπορούσα να κάτσω στο σπίτι. Όσο σκέφτομαι ότι θα είναι αυτή η αλήξη στο γάμο, με πιάνουν τα διαόλια μου. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Άντε, ντύσου. Από τώρα. Να σου πω. Ο δικός σου ο Μινάς, πού είναι? Θα συνοδεύσει το γαμπρό μαζί με το Σύφη. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασιλική, εγώ δεν σε άκουσα και είπα σε ένα πιλότο να με συνοδεύσει το γάμο. Θα του μπω στο μάτι και θα σκάσει. Εσύ κάνεις κατηνιές. Δεν θα τσιμπήσει ο Σύφης και απλώς θα γίνεις νούμερο. Μια χαρά θα τσιμπήσει. Θα σου τζουρουφλήσω εγώ. Γιατί ο πιλότος είναι ο καιρός γκόμενος. Ξεφτύλα θα γίνεις. Θα το φας το κεφάλι σου και με αυτά που κάνεις θα τον διώξει εντελώς. Όχι. Μόνο έτσι θα με εκτιμήσει και θα με διεκδικήσει. Θα το δεις. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Ας γελάνε με σένα. Εγώ έχω τα δικά μου. Μπισκοτάκι. Δίσου. Τι γράφουν οι κοπέλες πάνω στα παπούτσια της Αναστασίας? Αγάπη μου, όποιες κοπέλες δεν έχουν παντρευτεί, γράφουν τα ονόματά τους για να δουν ποια θα σβηστούν από τη σόλα. Αυτές είναι που θα παντρευτούν και στο μέλλον. Αγγελική. Υπάρχουν κάτι παλικάρια έξω που μοιάζουν με φρουροί. Δεν πιστεύω να έχουμε καμιά αιματοχυσία. Σσ, θα σου εξηγήσω μετά. Αναστασία μου, τι όμορφη που είσαι. Τι θα γίνει, θα στήσουμε το γαμπρό? Λίγο, ναι. Α. Αλλά νομίζω είναι καλύτερα να πάτε εσείς και θα έρθω εγώ με το διαμαντή σε λίγο. Εντάξει, πάμε να πάρουμε τα πράγματά μας. Στείλε το αμάξι στο σπίτι της Αναστασίας. Έρχομαι κι εγώ εκεί. Τα δικά σου μάτια,
Έλα ρε Ματθαίο, γιατί δεν απαντάς. Δεν το σηκώνει. Πάρε το νεκτάριο ρε αγάπη μου. Ωπ, τηλεπάθεια. Έλα νεκτάριο, τι έχει γίνει. Με ξεγέλασε και μου την κοπάνισε πάλι. Άσε, θα προσπαθήσω να μάθω εγώ. Ναι, γεια. Θα με σκάσει ο Ματθαίος. Πρώτη φορά κάνει πράγματα εκτός λογικής. Σε παρακαλώ, πάρε τη Βασιλική και μάθε. Έλα, Βασιλική. Τι γίνεται εκεί? Όλα καλά, Μελίνα μου. Ετοιμαζόμαστε με την Εύα να πάμε στην εκκλησία. Συνέβη τίποτα περίεργο? Είναι ο Ματθαίος εκεί και τριγυρίζει και ανησυχούμε. Όχι, τι να σου πω τώρα. Δεν προλαβαίνω και να σου εξηγήσω. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Όλα φαίνονται οκ. Okay. Θέλεις, αν μάθω, να σε πάρω τηλέφωνο? Ναι, Βασιλική, εννοείται. Πάρε με αμέσως. Έτοιμη. Καλή. Κούκλα. Έλα, φύγαμε. Λοιπόν, σε βλέπω εκεί απέναντι να λες μεγάλα λόγια. Δεν έχω δύναμη να νιώσω καν συμπόνια. Δεν είναι άρνηση, δεν είναι φόβος ή τρελή αδυναμία. Θα ήθελες να με παντρευτείς? Είναι που χάθηκε όλη η αγάπη μου στο τίποτα θυσία. Όχι, Αναστασία, δεν είναι αστείο. Πάει, τελείωσε, χωρίζουμε. Τι σου έκανα? Τι σου έκανα? Εξηγήσε μου, θα τρελαθώ. Νόμιζα πως ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Όμως δεν είμαι. Ήταν ένας ενθουσιασμός που ξεφούσκωσε. Και είμαι ερωτευμένος με άλλη. Κι εγώ δεν έχω τίποτα να σου φωνάξω. Και δεν μπορώ ούτε ένα δάκρυ λύπης πρόσχημα να στάξω. Δεν είναι μίσος, ούτε αυταπάρνηση, απλή αδιαφορία. Είναι που ήξερα ότι βαδίζαμε στου τέλους στην πορεία. Τελειώσαμε, ό,τι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε. Αναστασία, γιατί δεν απαντάς? Βρεθήκαμε, χαθήκαμε, ματώσαμε. Τελειώσαμε, ό,τι είχαμε να σώσουμε δε σώσαμε. Σαν δυο σταγόνες μοιάζαμε, χωρίσαμε και λιώσαμε. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Ό,τι είχαμε να σώσουμε, δε σώσαμε. Σαν δυο σταγόνες μοιάζαμε, χωρίσαμε και λιώσαμε. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Thank you.
χρόνια ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή. Θα είσαι ευτυχισμένη με τον Αντώνη, Αναστασία. Και να τα βάλεις όλα στην άκρη. Θα κάνεις παιδιά, θα προχωρήσεις. Αρκετά ταλαιπωρήθηκες, κόρη μου. Έχεις δίκιο. Δεν θέλω να το ξαναδώ πια, Θεία. Τον συχαίνομαι. Είσαι καλά. Να βάλω μια ρακή να πιούμε οι δυο μας. Α? Μόνο ρούφι. Είμαι καλά. Να, να βάλεις, να μου ευχηθείς. Στην ευτυχία σου. Σε ευχαριστώ. Είσαι έτοιμη για την καινούργια σου ζωή? Ναι, είμαι. Πάμε.